ερχόμασταν σε ένα μάτς που ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα με τις στιγμένες φάσεις του Βαγγέλη του Μηνυφοράκη. Το ξέραμε αυτό όλη τη βδομάδα, είχαμε δουλέψει και πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, σε δύο τέτοια στιγμένα, δεχτήκαμε δύο γκολ πανομοιότυπα, σχεδόν γκολ, μαδράνια της άμυνας μας και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Γενικά στο πρώτο μήχρονο η επικράτηση της Δήμητρας είτε με τα στημένα είτε με τις προσωπικές ονομαχίες στο κέντρο ήταν καθολική. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα αυτό που έφτασε να υπάρχει στο πρώτο μήχρονο. Από εκεί πέρα στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα με κάποιες αλλαγές που γίνανε, κάποιες και εσωτερικές αλλαγές και κάποια παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο. Είπαμε ότι άμα φροντίσουμε να μας φέρει ένα γκολ γρήγορα, να έρθει ένα γκολ γρήγορα, θα μπορέσει να μας φέρει ξανά μέσα στο παιχνίδι. Πράγμα που έγινε. Βρεθήκαμε στο 3-1. Από εκεί πέρα, αμέσως στην επόμενη φάση, ζητήσαμε ένα πέναλτι που πιστεύω θα το δω και το βράδυ. Ίσως στο βίντεο, ίσως πράγματι να είναι πέναλτι από την μου με τα παιδιά, θα μπορούσε να μας φέρει ακόμα περισσότερο κοντά στο παιχνίδι, που είχαμε αρκετό χρόνο μετά. Μας βοήθησε και η αποβολή του αντιπάλου, που έμεινε με 10 παίχτες και φορτώσαμε κι άλλο την περιοχή με επιθετικογενείς παίχτες, οι οποίοι μας φέραν συνέχεια σε θέση βολής. Είχαν σε πολύ μεγάλη μέρα τροματοφύλακά του τον Γκιούργη, ο οποίος καθάρισε ό,τι πήγαινε μέσα. Είχαμε εμείς 9 μετρημένες τελικές προσπάθειες από το πέναλτι και μέσα. Από εκεί πέρα, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε, να διώξουμε πρώτα αυτή την κακή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου που μας έφερε πίσω. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύ σημαντικό για μένα τα αποθέματα που δείξαν τα παιδιά στο δεύτερο ημιχρόνο και μπορέσαν να παλέψουν ένα παιχνίδι μέχρι το 95-96, να θέλουν να το φέρουν στον γκολ, να το παλέψουν μέχρι το τέλος. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα η οποία μετά από τέτοια εικόνα πρώτου ημιχρόνου, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει και να βρεθεί να κυνηγάει το σκορ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Δήμητρας για την δίκαιη νίκη, γιατί έφτασαν δίκαια στην νίκη τη στιγμή που μπόρεσαν να μπουν τόσο νωρίς μπροστά στο σκορ και με τέτοια διαφορά τερμάτων. Συγχαρητήρια και για τους ανθρώπους, για τα βήματα, το έχω ξαναπεί, που γίνονται εδώ πέρα συνέχεια μπροστά, και αυτή η ομάδα έχει αποκτήσει μια άλλη οντότητα. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία που έχουμε. Δεν αλλάζει κάτι σε εμάς, ούτε μας έβγαλε εκτός στόχων. Η δουλειά συνεχίζεται για μας. Η εκτίμηση είναι αμοιβαία εμένα και των παιδιών. Και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να τη φέρουμε την ομάδα. Ευχαριστώ. Να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν ένα ντέρμπι πραγματικό, γιατί ο Αστέρας είναι μια από τις πιο δυνατές ομάδες. Το αποδεικνύει. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ό,τι είπαμε στα αποδυτήρια έγινε πράξη. Παίξαμε καλή μπάλα νομίζω. Και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα κάνουμε τέτοιες εμφανίσεις. 2-3 παιδιά τα οποία δικαιολογημένα στο δεύτερο κουράστηκαν. Είχαμε και την αποβολή του Αντωνιάδη και λιγάκι εκεί δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε. Εν τούτοις είχαν ψυχή και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Να είστε καλά.